σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Και φίλοι, εδώ από το γλυφτό της Ζωφρίας, όπου μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Slaughter και Iguana Pacers για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Δύο ομάδες οι οποίες μετρούν ήδη μία νίκη στον θεσμό του κυπέλου του Μπασκετάκη. Από τη μία, οι Slaughter είχαν επικρατήσει τότε το Sting Paper στην πρεμιέρα τους με 61-62 σε ένα ωριακό μάτσο, ενώ από την άλλη, οι Iguana Pacers πήραν μία άνετη νίκη κόντρα στους Colombians με 64-38. Οι Pacers οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα με μία μόλις πεντάδα δεν κατάφεραν να μαζευτούν. Από την άλλη έχουμε δεκάδα για τους Ροζ. Πρώτη στιγμή λοιπόν στο παιχνίδι με τους Λότες κάνανε στην επίθεση. Μαρούγκας θα κάνει ωραία κίνηση, αυτός τον εμφανίζει ένα τρίποντο από τα αριστερά, εκτελεί για το 3-0. Ανοίγει λογαριασμό ο Ορφανίδης με το πρώτο εστοχωτικό του τρίποντο. Μπροστά οι Slaughters. Ανδριώτης, η πάσα στον Στρατομήτρο. Ανδριώτης θέλει να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Καλή άμυνα από τον Παναγιωτόπουλο. Μαζεύουν όμως και πάλι η Γκουανά. Ανδριώτης, Στρατομήτρος για τρεις. Δεν θα το βάλει. Και μαζεύει ο Παλιμέρης και ζητά ηρεμία. Ορφανίδης κατεβάζει αργά-αργά ένα τρίποντο νέο για τους Ροζ. Άστοχο αυτή τη φορά τον Παλιμέρη. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Παπαζαχάρη τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Στρατομήτρος του δίνει το σκρίνο ο Ανδριώτης. Λιόνις, με ρίσκο η πάσα, την πήρε όμως ο κριτικός, με συγχωρείτε, αστέξε στην προσπάθειά του. Η μπάλα είναι για τους Ροζ. Παναγιωτόπουλος βγήκε στην κορυφή. Άφησε έξω. Θα βγαίνει γίτης εδώ ψηλός στον Iguana Pacers. Εκεί είναι δύσκολο να τον σταματήσουν οι Slaughters. Άμα πάρει καλή θέση μπορεί να κάνει εύκολα τη δουλειά του. Μαρούγκας, πάσα έξω, ζήτησε ο Ορφανίδης και πήρε. Επιλέγει να εκτελέσει και πολύ καλά θα κάνει. 6-2 με το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Ορφανίδη. Ενώχει κόλλησε και το αυτοκόλλητο. Διακόπηκε τώρα το μάτς. Επανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Έγινε το κλέψιμο. Και θέλει ο Ορφανίδης που το λέει άπτορα. Ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά το μάτς. 8-2 και 8 πόντι. Διαχειρός Ορφανίδη. Λιόνις. Λιόνις από την κορυφή, είναι για τρεις το σούτ, αλλά βρίσκει σίδερο. Δεν κατάφερε να καθαρίσει το rebound τη γηπεδούχη. Μια ευκαιρία για τους Iguana Pacers. Στρατομήτρος στο στόχο κι αυτός. Επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους.
Λιώνης από τα αριστερά, θα σηκωθεί, όχι καλά και καθαρίζει ο Παναγιωτόπουλος Φαρούγκας. Θέλει να τρέξει, περνάει εκπληκτικά, πάει μέχρι το αριστερό lay-up και θα το βάλει για το 12. Κυριαρχούν σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Η Ροζ μπαίνει και ο Μαρούγκας τώρα στην εξίσωση. Για το συν 8 των Σλότερς. Λιώνης γυρίζει πάλι στην περιφέρεια. Το τρίποντο θα το πάρει από Παζαχαρίου, δεν θα το βάλει και καθαρίζει ο Παναγιωτόπουλος. Με ηρεμία τώρα στην επίθεση η Ροζ. Παναγιωτόπουλος για τρεις. Και αυτός 13-2. Τρίτο τρίποντο για τους Ροζ, οι οποίοι έχουν μπει με πάρα πολύ καλή ψυχολογία στο μάτς. Θέλει να απαντήσει ο Λιώνης, δεν θα το κάνει. Μαρούγκας άσε στον Ορφανίδη. Καλημέρης αφήνει δίπλα του στον Μαρούγκα. Μπογάς, άστοχο το σούτ αυτή τη φορά. Ενώ μπαίνει στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Λιώνης γυρίζει με το δεξί. Κοντρά σε δύο αντιπάλους, ο πιο ψηλός των Pacers. Θα πάρει ο Μαρούγκας. Δεν θα ξεφύγει κιόλας. Ωραία πάσα του για τον Παλιμέρη, γυρίζει. Δεν θα μπει το καλάθι. Είναι ο Παπαζαχαρίου. Στρατομήτρος. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μαρούγκα. Νομίζω 13-2 το σκορ από νωρίς. Η ψηφία διαφορά τώρα στο μάτς. Μαρούγκας αστοχή. Τον εγώ Παζαχαρίου. Θέλω να ξεκολλήσουν από τους δύο πόντους οι Guana Pacers. Δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Ένα τρίποντο τώρα από τον Στρατομήτρο. Καλάθι μετά από ώρα για τους Guana Pacers. 13-5. Ορφανίδης. Μαρούγκας πάει από τα δεξιά. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Ο Παζαχαρίου βλέπει τις επιλογές του. Έρχεται με φόρα ψηλός, του δώσει ξανά για να πάρει ένα τρίποντο εκείνος. Δεν θα σημαδέψει σωστά όμως. Ανανεώνει την επίθεση της φιλοξενούμενη ομάδα. Στρατομήτρος τώρα που σε ένα μακρινό σουτ. Ναι, ευκαιρία και καλά από κοντά από τον Ανδριώτη. Μειώνουν τώρα σε 13-7 οι φιλοξενούμενοι, εκμεταλλευόμενοι και τα επιθετικά rebound τους. Καλημέρης. Κάνει την κίνηση ο Μαρούγκας. Παντάει γερά, βρίσκει τον Ορφανίδη. Στη γωνία ο Μπογάς έμεινε μόνος του, δεν ήταν καλό το σουτ. Λιώνης μαζεύει. Και τώρα το Παζαχαρίου. Λιώνης με το δεξί χέρι, θα τελειώσει καλά τη φάση, 13-9. Ρίχνουν κάπως την απόσταση η φιλοξενούμενη διαφορά πλέον στους 4. Θέλει να την ανεβάσει ο Μαρούγκας, δεν θα το κάνει όμως. Και τώρα ο Παζαχαρίου. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο οι Guana Pacers. Στρατομήτρος για 3, όχι δεν θα το βάλει. Παλιμέρης. Ορφανίδης, Μαρούγκας. Θέλει να βρει διάδρομο, Μπογάς. Σε ένα σου τριών πόντων και αυτό άστοχο. Έχουν αρκετά από το τρίποντο. Η Ροζ στην αρχή της βγήκε, τώρα σιγά σιγά όμως βλέπουν ότι τα σουτ καταλήγουν στο σίδερο. Έτσι πρέπει να αναζητήσουν και εναλλακτικές. Τώρα με τον Μαρούγκα να δίνει τη λύση με ένα μακρινό δίποντο. Για το 15-9, 1:35 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Κριτικός. Γυρίζει, βρήκε την πάση για τον Λιώνη. Περιμένει ο Παζαχαρίου στην κορυφή. Εκτελεί. 15-12.
περάσει η μπάλα στον Παλιμέρη, ο οποίος γύρισε χωρίς καλή ισορροπία, θα το βάλει 17-12. Ωραία γύρισε το σώμα του, σημάδευσε σωστά στο συν 5 πλέον η Ροζ. Λιόνις, το αφήνει το σούτ, με συγχωρείτε, ο Παναγιωτόπουλος. Πέρασε ο Μαρούγκας, ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία, 19-12. Τριάντα πέντε δεύτερα ακόμα. Ο Βαζαχαρίου. Στρατομήτρος θα χάσει την μπάλα, αλλά όχι. Θα του κάνει και αντιαθλητικό φαουλ ο Στρατομήτρος. Καθώς πήγε να φύγει στον εφενδιάσμο εκεί ο Μαρούκας μετά από το κλέψιμο. Δεν έχουμε και αλλαγή. Με τον Κοντούλη να περνάει στο μάτς. Πάμε η πρώτη από τον Μαρούγκα. 28 δευτερόλεπτα απομένει στο ρολόι. Χαμένη και η δεύτερη. Κατοχή ωστόσο παραμένει στα χέρια των Slaughters. Συνέχεια με Ορφανίδη. Σε 2 δευτερόλεπτα. Θα έξω στον Παναγιωτόπουλο. Περνάει και να σπάει προς τα μέσα. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. 13 δευτερόλεπτα για τη Σιγκουάνα. Κύριο Παπαζαχαρίου. Κριτικός Παπαζαχαρίου για 3. Δεν είναι καλό το σου. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. 1. Παναγιωτόπουλος θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Δεν θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 19-12. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα για την κατοχή. Η μπάλα είναι για τους Slaughters, αυτοί θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ντούλης. Μαρούγκας πάει από τα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Μακρύδης, αστόχησε στην προσπάθειά του. Ένα τρίποδο τώρα από τον Μπογά, στο χωκέ αυτό. Και ο Λιόνις καθαρίζει τη φάση, αφήνοντας την μπάλα παράλληλα στον Παπαζαχαρίου. Στρατομήτρος έπαιξε με τον κριτικό. Και πάλι θα πάει μπαλά στον ψηλό, θα γυρίσει αυτός. Για ποιον είναι η κατοχή. Για τους Slaughters, όπως λέει ο ρεφερί. Γίνει πάνω του ο κριτικός Μπογάς. Σηκωνέται για 2 από μέσα απόσταση, 21-12. Παπαζαχαρίου. Λιόνις στα δεξιά στον Ανδριώτη. Από κοντά ο κριτικός δεν έχει καμία δυσκολία να πει στην μπάλα εντός καλαθιού, 21-14. Λέει την κίνηση τέλεια από τους παίκτες του. Ο Μπογάς κάνει μία, βγαίνει στην αριστερή πλευρά, σωστή στο τρίποντο. Κριτικός μαζεύει πρώτου Μπογά. Ο Παζαχαρίου τώρα για τους Pacers. Ανδριώτης. Χαμηλά έχει γίνει το φάουλ από τον Ορφανίδη. Στρατομήτρος επανέφερε. Πήρε και πάλι, αλλά δεν είχε προλάβει να μπει στο παρκέ. Βιάστηκε εδώ ο κριτικός να δώσει την μπάλα. Φτύνω λάθος. Και κατοχή για τους Ροζ.
Στεφανίδης. Και ο Κοντούλης κάνει την περιστροφή. Μαρούγκας έχει μείνει μόνος του. Σηκώνεται για τρεις. Ευστοχή 24-14. Άμα βρει εδώ την ευκαιρία και αμαρκάρισης ο Μαρούγκας, μπορεί να πυροβολήσει άνετα όπως τώρα. Στο σύν 10 και πάλι οι Σλότερς. Στρατομήτρος, να δούμε αν θα απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Σε καλύτερη θέση ο Δερφανίδης και ψηλότερα θα πηδήξει για να γραφώ στην μπάλα. Ρίχνει τώρα ταχύτητα. Ζητάει και παίρνει ο Μπογάς. Το θέλει το σου, το πήρε, δεν το έβαλε. Στρατομήτρος έπαιξε με τον κριτικό. Βάζει πλάτη. Είναι στον... Παπαζαχαρίου, κριτικός γύρισε, πάλεψε και ο Ανδριώτης, κέρδισε. Νέα 14 δευτερόλεπτα έτσι για τους φιλοξενούμενους και ένα τρίποδο τώρα από τον Στρατομήτρο. 24-17. Διαφορά πέφτει και πάλι στους 7. Με αυτή την τρίποδη εκτέλεση του πέφτει τον Pacers. Ωραία εδώ ο Ορφανίδης, πρόλαβε την άμυνα. Μπαλά όμως δεν κατέληξε το Σκαλαθιού. Και τώρα ο Παπαζαχαρίου αφήνει στον Στρατομήτρο. Παπαζαχαρίου ξανά, του δίνει ψηλά το σκριν ο Ανδριώτης. Στρατομήτρος, είδε την κίνηση του Λιόνι. Γυρίζει εκείνος με το δεξί χέρι. Κάνει και τη μέση του, ας ελπίσουμε να μην έχει κάποιο τραυματισμό. Ωραία, εδώ βγαίνουν στον ευνηδιασμό οι Σλότερς, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Θα δούμε να έχει τελέσει πιο νωρίς. Ο Μαρούγκας πήγε σε μια έξτρα πάσα εκεί και τελικά δεν βγήκε σε καλό αυτό για την ομάδα του. Πίεση ψηλά τώρα από τον Μαρούγκα, επάνω στον Στρατομήτρο. Κριτικός, το δώσει ξανά. Συνεργάζονται πάλι δυο τους. Λιόνις κρατάει, αλλοιώθηκε προσπάθειά του. Ανδριώτης, Στρατομήτρος σε ακόμα ένα δικό του μακρινό σούτ. Έχει πέσει πάνω του ο Μακρύδης και κάνει το φάουλ. Θα πάει έτσι στη γραμμή για τρεις βολές ο παίκτης των Ιγκουάνα. Πάλι μέρης επιστρέφει. Μακρύδης περνάει στον Παγκό. Ενώ ο Στρατομήτρος εκτελεί την πρώτη για το 24-18. Μέσα και η δεύτερη. Χαμένη η τρίτη, 2-3 βολές. Μάχη εκεί για το rebound, κερδισμένος ο Ανδριώτης. Στρατομήτρος δεν διστάζει να το πάρει. Ανίδης. Μπογάς. Θέλει και αυτός να πλησιάσει τη δίκαια διάδρομο. Ο κριτικός άπλωσε επικανονικά και το χέρι του. Έκανε το φόλτο, παραδέχτηκε κιόλας. Και σειρά των Σλότερς τώρα να πάνε στην γραμμή για τις δικές τους βολές. Ο Μπογάς τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Το σκορ. Λιόνις. Στρατομήτρος. Πήγε το σκριν. Λιόνις στην κορυφή. 7 δεύτερα ακόμα για την επίθεση των Ιγκουάνα. Κλείστηκε ο Ανδριώτης από πολύ δύσκολη θέση και χωρίς να έχει καλή ισορροπία πήρε το σουτ. Το Ορφανίδης τώρα ξεκίνεται στον ευνηδιασμό. Δεν θα τελειώσει καλά όμως τη φάση. Δεν έκανε καθόλου καλό τελείωμα ο Ορφανίδης, ωστόσο σκράει το χειροκρότημα και από συμπαίκτες και από κερκίδα. Ξέρει και ο ίδιος ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία εδώ, ωστόσο συμβαίνει για αυτά. Δυτικός. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο πριν το ημίχρονο. Θα θυμίζω το σκορ στο 25-19, θέλει να μειώσει ο Παπαζαχαρίου, δεν θα τα καταφέρει.
Ακόμα ένα επιθετικό rebound μπαίνει στη λίστα για τους Iguana Pacers. Στρατομήτρος και αυτός για τρεις. Ούτε τώρα. Και μπάλα περνάει εκτός. Προσπαθούν να βρουν λύσεις από μακριά οι φιλοξενούμενοι. Δεν τους βγαίνει μέχρι στιγμής. Διαφορά είναι στους 6 αυτή την στιγμή. Υπενθυμίζω, Iguana Pacers με μόλις μια πεντάδα σήμερα, έτσι θα πρέπει να τα βάλουν και με την κούραση. Ψηλότερα και ο Μαρούγκα στο Θεό πήδηξε. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 27-19. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για να βρει το έμεσο τρίποντο. Πέτυχε το Μάξιμο Μαρούκας, καθώς εξέχισε και στη βολή του 28-19. Καλλιγέρης τώρα ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Άνου καλή. Αυτό που φοράει στο λαιμό θα γίνει αργότερα η αλλαγή. Συνέχεια τώρα μελιώνει. Στρατομήτρος θέλει να ξεφύγει από την πίεση του Μαρούκα. Πολύ δύσκολο καλάθι, είχε κολλημένο πάνω στον αντιπαλό του. 28-21. Παίζει με τον Μαρούγκα. Πάσα χέρι με χέρι για τον Κοντούλη. Ωραία, αυτός βρήκε τον Παλιμέρη. Έχει μείνει μόνο στον Μπογά στα αριστερά. Εκτελεί για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Και δεν αλλάζει και το σκορ. Ανδριώτης περνάει το κέντρο. Κριτικός. Ωραία, εδώ το κόψιμο του Λιόνι. Υπάρχει φάουλ τον Παλιμέρη. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή για να περάσει ο Καλλιγέρης στο μάτς. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει τον Ορφανίδη. Αυτόν βλέπω να πηγαίνει στον παγκό. Λιόνις ετοιμάζεται για την βολή. Θα τη βάλει. Θέλει για την δεύτερη, άστοχα αυτή. Καλλιγέρης θα χάσει την μπάλα από τον Λιόνι, ο οποίος επέμεινε και πήρε το rebound. Δεν κάνει το κλέψιμο, βασικά δεν πήρε το rebound. Στρατομήτρος σε αυτή τη νέα ευκαιρία. Τον Iguana Pacers, κριτικός, έχει πάρει θέση, γυρίζει εξαιρετικά, προλαβαίνει το ρολόι. Μετράει κανονικά το καλάθι, 28-24. Μαρούγκας θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Αυτοχή όμως το τελείωμα της φάσης, 3-20 ακόμα. Έχουν ρίξει τη διαφορά στους 4 πλέον οι Pacers. Θα ακολουθούν ωστόσο να κρατούν το τιμόνι οι Slotters. Λιόνις βλέπει δίπλα του, δεν έχει κάποια επιλογή για πάσα, έτσι επιλέγει ο ίδιος να σουτάρει. Μπογάς μαζεύει και αφήνει στον Καλλιγέρη. Παλιμέρης και μπάλα στα χέρια του Κοντούλη. Καλλιγέρης άφησε στην γωνία, Μπογάς πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα. Φάουλ από τον κριτικό. Πρέπει να είναι προσεκτική και στα φάουλ τους οι φιλοξενούμενοι, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή. Από τρία ομαδικά τώρα οι δύο ομάδες. Μέσα η πρώτη βολή, 29-24. Και 30-24 τώρα με τις δύο ευθύνες βολές του Μπογά. Πάμε σε μια διακοπή για το time out των Iguana Pacers. Επιστρέψαμε μετά το time out. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μας απομένουν ακόμα για να πάμε στην αναβολή του ημιχρόνου. Στο 30-24 βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σκορ. Κριτικός τώρα για τους Iguana Pacers. Ωραία, θα γυρίσει το κορμί του, θα σκοράρει κιόλας. 30
26. Είναι ο ψηλότερος μέσα στο γήπεδο, αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν και οι φιλοξενούμενοι στο σημερινό παιχνίδι. Τρίποδο τώρα, άστοχο όμως από τον Μουσκούνη, ο οποίος και αυτός παίρνει τα πρώτα τηλεπτά συμμετοχή σήμερα. Κριτικός Ανδριώτης από την κορυφή, δεν μπαίνει το καλάθι. Μάζεψε ο Καλλιγέρης και άφησε τον Παλιμέρη. Ρίχνει ταχύτητα, θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση οι Σλότερς. Παναγιωτόπουλος μπαλακατέληξε στον Μπογά. Ωραία, θα γυρίσει, δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Παναγιωτόπουλος επιμένει και προσπαθεί να δυσκολέψει τους αντιπάλους του, θα βγει νικητής τελικά και κρατάει στην επίθεση την ομάδα του. Παλιμέρης πάει κοντά στον κριτικό, θα τον σταματήσει εκείνος και τελειώνει και η επίθεση. Πολύ καλή άμυνα από τον Σιλό. Ο Βαζαχαρίου Λιόνις. Στρατομήτρος έχει πλάτη στο καλάθι. Άστοχη η προσπάθεια και τώρα θέλει να τρέξει με τον Παλιμέρη Ροζ. Ωραία, εδώ θα εκμεταλλευτούν την υπεραριθμία και ο Καλλιγέρης είναι αυτός που αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-26. 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδριώτης. Στρατομήτρος πάει και πάλι κοντά στην ρακέτα. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, ούτε σε αυτή θα καταφέρει κάτι. Παλιμέρης. Παναγιωτόπουλος ζήτησε και πήρε ο Μουσγούνης. Έχει μείνει μόνος του και πυροβολή. 35-26. Ζήταγε επίμονα την μπάλα και καταλάβαμε γιατί. Στο συν 9 πλέον η διαφορά. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Iguana Pacers. Ένα γρήγορο τρίποντο εύστοχο από τον Στρατομήτρο. 35-29. 2. Ένα προσποίηση στη λήξη του χρόνου, Μουσγούνης. Λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά. Βρήκε σίδερο. Και φινάλ λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ να δείχνει 35-29 υπέρ των Slaughters. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε με τους Iguana Pacers να έχουν την πρώτη κατοχή. Αλλά τους Slaughters να προηγούνται 35-29. Slaughters οι οποίοι ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά το match. Πήραν την ψήφια απόσταση από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Και από εκείνη την στιγμή και έπειτα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κρατούν την θέση του οδηγού. Ένα τρίποδο τώρα από τον Μπογά εκτελεί για το 38-29. Ανεβάζει και πάλι την διαφορά στους 9-2 ήταν τελικά το σουτ, 37-29, δεν ήταν τρίποντο. Άστοχος ο Ανδριώτης στην συνέχεια. Εξαιρετική πάσα για τον Καλλιγέρη, αλλά αυτός κόπηκε. Ο Μουσγούνης πάντως την έκανε τη δουλειά του, τον βρήκε εκεί που ακριβώς ήθελε. Ζαχαρίου αυτός τον κριτικό. Στρατομήτρος από την κορυφή, μπάλα στο σίδερο. Μπογάς μαζεύει και παίρνει ο Μουσγούνης. Μια μακρινή πάσα και πάλι με στόχο τον Παλιμέρη αυτή τη φορά. Και πάλι Μουσγούνης. Παναγιωτόπουλος, ωραία, θα βρει τον Καλλιγέρη. Το μέση απόσταση θα πάρει το σουτάκι ο Παλιμέρης, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Παρέμεινε το 37-29. Μήτρος έδωσε και πάλι στον Παπαζαχαρίου. Ανδριώτης κριτικός λίγο πιο πίσω από το ύψος της βολής. Θετικό rebound, ένα από τα πολλά για τους Iguana Pacers. Με το δεξί χέρι δεν τελειώνει καλά ο Στρατομήτρος. Γενική αυτή άμυνα τον Ροζ. Με τον Μπογάτο να ανατρέχει. Παναγιωτόπουλος θέλει να πλησιάσει. Κλείστηκε. Πήρε ο Παλιμέρης. Μπογάς
θα εκτελέσει από 45 μοίρες. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα και καθαρίζει την φάση ο Ανδρεώτης. Μόλις ένα καλάθι και αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της περίοδου. Θετικός είδε την κίνηση του Στρατομήτρου. Έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα αυτός. Βέβαια καταφέρνει τώρα και ο Παναγιωτόπουλος για σχέση αρκετά μέτρα. Θα πάρει και το τρίποντο, μια προσωπική ενέργεια από τον ίδιο. Έχει φέρει κάτι καλό. Δεν αλλάζει το 37-29 ούτε τώρα. Στρατομήτρος κριτικός, εκτελεί κατευθείαν, θα μπει μέσα η μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. 37-31. Το Παναγιωτόπουλο έχει γίνει το φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ ο Μαρούγκας έπεσε επειδή την θέση του Παλιμέρη. Θα βάλει για την πραγματική βολή ο κριτικός, 37-32. Μαρούγκας. Μουσκούνης, είδε τον Μπογά. Έχει τον κριτικό μπροστά του, προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια. Πάσα στη γωνία και όπου περιμένει ο Μουσκούνης. Άστοχο το τρίποντο και ο Ανδριώτης γραπώνει την μπάλα. Πιέζεται τώρα τον Μουσκούνη. Ο Παζαχαρίου. Ασκεπτική άμυνα. Κριτικός. Εκτελεί από το πλάι ο κριτικός, 37-34. Αναλαμβάνει δράση τώρα ο ψηλός και η απόσταση μειώνεται στους 3 πλέον. Μαρούγκας τώρα για τους Ρόζ, οι οποίοι βλέπουν τους Σούγκα να περισσέσουν να τους πλησιάζουν απειλητικά. Θα δέχει το φάουλ από τον Στρατομήτρο. Ποιος του ζητάει και συγγνώμη. Μια αλλαγή για τους Σλότερς. Καραγιαννάκης στο παρκέ. Ο Καλλιγέρης θα περάσει τον πάγκο. Και θα επαναφέρει κιόλας ο Καραγιαννάκης. Μαρούγκας κάνει την κίνηση. Παίζει με τον Μουσκούνη. Μαρούγκας σταματάει την τρίπλα. Καραγιαννάκης στο πρώτο δικό του σουτ, το οποίο είναι άστοχο. Το Βαζαχαρίου. Από το πλάι θα επαναφέρουν οι Pacers, δεν υπάρχουν βολές. Το μήκρος είναι αυτός που θα βάλει την μπάλα μέσα. Παίξε με τον κριτικό. Ο Δομήτρος μπροστά του να τον κλείσει ο Μαρούγκας. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Λιόνις αφήσει τον Ανδριώτη για να τελειώσει εκείνο στη φάση. Θα μπορούσε νομίζω να το κάνει και ο Λιόνις. Επέλεξε την πάσα ωστόσο. Μαρούγκας πιεζόμενος, θα κλέψει ο Ανδριώτης. Αλλά δυσκόλεψε πάρα πολύ η πάσα του τον Στρατομήτρο. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Παναπέστες ώστε να πλησιάσουν στον πόντο. Καθώς εκεί θα ήταν έτοιμο καλάθι για τον Στρατομήτρο. Δεν νομίζω να μπορούσε να το σταματήσει κάποιος. Παραμένει το 37-34. Παναγιωτόπουλος. Μουσκούνης. Μαρούγκας από την γωνία. Δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Ακόμη ευκαιρία εμφανίζεται στον δρόμο των Ιντουάνα Πέισερς ώστε να πλησιάσουν και να ισοφαρίσουμε ένα τρίποντο. Ανδριώτης. Κύριος Στρατομήτρος γυρίζει εκεί κόντρα στον Μαρούγκα. Γύρω του μόνο ο Ρος Φανέλες, θα πάρει το φάουλ τελικά. Το έχει κάνει ο Μπογάς. Ο Ορφανίδης έχει σηκωθεί τώρα έτοιμος να επιστρέψει στο μάτς. Thank you.
Θα μπει η πρώτη βολή. Ο Ορφανίδης ανακάτσε στον παγκό, δεν νομίζω πως θα γίνει αλλαγή. Ενώ ο Στρατομήτρος ευστόχησε και στην δεύτερη, 37-36, και έχουμε time out για τους Slaughters. Επιστροφή στην δράση. Το παιχνίδι έχει γίνει derby, καθώς οι Παναπαϊσίες επιστρέφουν. 37-36 την χώρα από την Οσπίνακας. Μόλις ένα πόντο να χωρίζει τις δύο ομάδες. Παναγιωτόπουλος δεν είχε την κίνηση του Μαρούγκα. Έτσι πέταξε την μπάλα κατευθείαν στην κερκίδα. Να που οι Παναπαϊσίες τώρα μπορούν να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά σήμερα. Στρατομήτρος άφησε έξω μια προσποίηση του Παπαζαχαρίου και τώρα κριτικός. Στρατομήτρος σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Παναγιωτόπουλος παίζει με τον Μαρούγκα και του κάνει το φάουλ ο Λιονής. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Iguana Pacers, 3 μέχρι στιγμής για τους Slaughters. Μουσγούνης. Καραγιαννάκης και πάλι Μουσγούνης. Και χώρο μια πάσα πίσω από την πλάτη για τον Μαρούγκα. Βογάς έξτρα πάσα στη γωνία. Παναγιωτόπουλος προλαβαίνοντας το ρολόι. Μετράει κανονικά το καλάθι, 40-36. Λιόνις, κριτικός. Θα καταλήγει στον Μαρούγκα, ο οποίος θα ανεβάζει τα κίνητα. Θα συγκρουστεί εκεί. Μπράβο, και με τον Πάπα Ζαχαρίου. Υπάρχει φάουλ των κριτικών, ήταν καλά. Από αυτόν έχει γίνει το τρίτο ομαδικό για τους Iguana. Συνέχεια με Μουσγούνη. Στα δεξιά βγήκε τώρα ο Μαρούγκας. Ο Γκάς θα το πάρει υπό πίεση. Κριτικός αφήνει στον Παπαζαχαρίου. Τρέχει πάλι ψηλός. Στην περιφέρεια τώρα περιμένει κάποια βοήθεια. Λιόνις. Γυρίζει κοντά στον Μαρούγκα, θα καταλήξει μέσα η μπάλα, 40-38. Μουσγούνης. Παναγιωτόπουλος. Φαουλ από τον Λιονί. Τεταρτομαδικό το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Iguana Pacers. Ενώ ο Παναγιωτόπουλος τώρα αποσύρεται, θα περάσει τη θέση του Ορφανίδης. Περισσεύει το παρκέ μετά από ώρα. Ο Ορφανίδης τους πήρε τις ανάσες του. Μουσγούνης, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα, βρίσκει σιδερό. Ο Παζαχαρίου πήρε ο κριτικός. Θέλει να αποστάρει, ωραία πάσα έξυπνη για τον Στρατομήτρο. Υπάρχει φάουλ από τον Μουσγούνη, ο οποίος είχε το δώσει στο χέρι του αντιπάλου του. Ευκαιρία εδώ για τον Στρατομήτρο να φέρει το μάτς στα ίσα. Έτσι το έχω στην πρώτη, 40-39. Μέσα και η δεύτερη και το μάτς στα ίσα, 40-40. Τα πάντα ξεκινούν από το 0. Καραγιαννάκης. Ορφανίδης. Ζήτησε και πήρε ο Μουσγούνης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι της επίθεσης. Ορφανίδης για 3. Κοντό το σουτ. Καταλήγει το σίδερο. 2-18 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος.
δυσκολεύτηκε εκεί να υποδεχθεί την πάση ο κριτικός. Υπάρχει κεφάλι όμως από τον Μαρούγκα. Και έχουμε δύο βολές. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Slaughters. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα οι Iguana Pacers. Δεν θα το κάνουμε με την πρώτη βολή του κριτικού. Όχι. Όχι, πάρε προ. Ούτε με τη δεύτερη. Αλλά είναι και ο Στρατομήτρος για να πάρει το rebound. Επιμένει ο ίδιος και κερδίζει νέο φάουλ. Και θα πάει αυτός τώρα στις βολές. Μήπως και δώσει αυτός το προβάδισμα στην ομάδα του. Θυμίζω 40-40. Έχουν επιστρέψει οι φιλοξενούμενοι. Με τον Στρατομήτρο να είναι από τους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής των Iguana Pacers. Θα βάλει τώρα και την βολή για το 40-41. Πάμενη η δεύτερη. Στο συνένα αυτή την στιγμή Iguana Pacers. Ο Φανίδης. Ο Ντούλης. Ωραία αυτός τον Παλιμέρη και αυτός με τη σειρά του τον Μαρούγκα. Σηκώνεται για δύο, δεν θα βρει στόχο. Μάχη για το rebound, την μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για τους Iguana Pacers. Από το 40-36 έχουν κάνει ένα σερί 5-0. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονται να σκοράρουν. Οι Slaughters δεν βρίσκουν εύκολα λύσεις. Και έτσι έχουν δώσει και την ευκαιρία στους αντιπάλους να πάρουν τώρα το προβάδισμα και να φτιάξουν μια μικρή διαφορά με την εξαιρετική συνεργασία Κρητικού και Λιονί. 40-43. Μαρούγκας. Μπογκάς από το πλάι. Δεν θα μπορέσει να ισοφαρίσει. 1-15 ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Πατζαχαρίου. Κρητικός. Ψάχνει κάποια επιλογή για πάσα εκείνο στο Στρατομήτρος κοντά του για να πάρει και να γυρίσει. Δεν θα εκτελέσει σωστά. Ο ίδιος μαζεύει το δικό του σκουπίδι και σκοράρει με τη δεύτερη. 40-45. Οι Iguana Pacers έχουν ψυχολογία τώρα. Δείχνουν πιο δυνατοί στο παιχνίδι τους. Προηγούνται με 5 πόντους και αναγκάζουν κιόλας και τους Slaughters να καλύψουν time out. Πάτε το σημείο μέσα. Μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Με τους Iguana Pacers να έχουν πάρει πλέον μια απόσταση 5 ποντών. 40-45 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Με ένα σερί 0-9 που έχουν φτιάξει φιλοξενούμενοι. Φάουλ εδώ από τον Παπαζαχαρίου. Συμπληρωθεί έτσι και τα ομαδικά από την πλευρά των Pacers. Γι' αυτό και είναι ήδη στημένο στη γραμμή ο Παλιμέρης. Η πρώτη προσπάθεια. Ετοιμάζει τώρα και για την δεύτερη εκτέλεση. Αυτή θα καταλήξει στο στόχο. 41-45. Και πίεση ψηλά τώρα από τους Ρόζους. Θα την σπάσει ο Λιόνις. Ανδριώτη. Ο Παζαχαρίου με κολλημένο πάνω το κουντούλι. 8 δευτερόλεπτα. Παπαστράτος. Στρατομήτρος, με συγχωρείτε, Παπαστράτο, τον είπα. Μπερδεύτηκα με τον Παπαζαχαρίου. Τα συνδύασα τα ονόματα, υπάρχει φάουλ. Και στη γραμμή τώρα ο Στρατομήτρος. Εύκολο στην πρώτη, 41-46. Μέσα και η δεύτερη, 41-47. Ο Ιφανίδης. Παλιμέρης. Περιμένει ο Ιφανίδης, πήρε ο Μαρούγκας. Ωραία, θα φτάσει μπάλα στον Παλιμέρη. Καθαρή άμυνα τον Λιόνι.
Για 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Pacers. Πιέζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι, λιώνει στα 4. Εκτός ισορροπίας στο 1 δευτερόλεπτο, πετάει την μπάλα, δεν καταλήγει στο στόχο. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο και η τρίτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 41-47. Ξεκίνησε για την περίοδο εδώ στη Ζωφρία. 41-47 το σκορ. Με τη σύγκρουση να παίξει να κάνει την αντεπίθεσή τους στην τρίτη περίοδο. Να παίρνει και μια απόσταση 5 πόντων νωρίτερα. Η οποία θα γίνει 6 τώρα. Προηγούνται 41-47. Και κρατούν το προβάδισμα και το τιμόνι. Στην στα χέρια τους, προσπαθούν να ανεβάσουν την ψυχολογία τους σιγά σιγά οι Slaughters. Αυτός νωρίτερα μοιάζαν μουγιασμένοι από το προσπέρασμα των αντιπάλων τους. Παλημέρι, θα φτάσουν εκ το τέλος. 43-47. Γιόνις. Παρισκόλο τον Ορφανίδη. Πεντάδα σήμερα οι Pacers, ωστόσο έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Τρυπικός. Παίζει με πλάτη. Πάσα πέρασε για τον Ανδριώτη. Να πηγάει μπάλα, καταλήγει εκτός στόχου. Μαρούγκας περνάει. Πάει στο ένας με έναν με τον Ανδριώτη, θα τον νικήσει. Μετράει κανονικά τον Αλάφη. Και 45-47. Στο μείον 2 πλέον η Ροζ, που μπορεί να γίνει και μείον 1 αν ευστοχίσει στην βολή του ο Ανδριώτης. Στάθηκε κάπως άτυχος, παρέμεινε το 45-47. Καλομήτρος, έκλεισαν 2 πάνω του. Πασαχαρίου, από την πίεση του Κοντούλη. Εδώ πρέπει να γυρίσει κριτικός τώρα. Στην πλάτη ο Μπογάς. Έκλεψαν οι Ροζ. Ορφανίδης. Με ρίσκο η πάσα του πήρε ο Παλιμέρης. Πέρασε και σηκώνεται με το δεξί lay-up για να ισοφαρίσει. 47-47. Και κλέβουν κιόλας οι Slaughters. Και ο Μαρούγκας θα πάει προς τα μέσα. Πήρε μια γρήγορη επίθεση εδώ ο Μαρούγκας. Δεν αλλάξε κάτι, 47-47 παραμένει το σκορ. Με ένα σερί 6-0 των γηπεδούχων. Το παιχνίδι και πάλι ισόπαλο. Ανέφερε ο Στρατομήτρος, συνεχίζεται το παιχνίδι. Πυροκριτικός. Βρήκε την πάσα για τον Παπαζαχαρίου. Εκτελεί. 47-50. Ανάσα αυτό το τρίποντο για τους Iguana Pacers. Κοντούλης άφησε στον Ορφανίδη. Βρήκε πάλι ο Κοντούλης. Θέλει να απαντήσει, να το κάνει. 50-50. Με το ίδιο νόμισμα. Ντάντιν τώρα. Ειδικός αποφέρει τον αντίπαλό του. Έρχεται με φόρα. Στρατομήτρος Στάπα στα ίσα από τον Μαρούγκα. Πολύ καλή άμυνα. Από την baseline θα επαναφέρει ο Στρατομήτρος. Παίρνει και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια με το δεξί χέρι. Δεν του κάνει το χάτερη μπάλα. Μαρούγκας ευκαιρία για να τρέξουν οι Ροζ. Μπογάς πλησιάζει. Εξαιρετική πάσα για τον Μαρούγκα, θα την κάνει assist. 52-50 το προβάδισμα και πάλι στα χέρια των Slaughters. Αναγκάζοντας Σιγκουάνα Πέστες να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς. 7-15 ακόμα για το τέλος. Στρατομήτρος. Γίνει δυναμικά. Θα κάτι πάλι εκτός ο Κοντούλης.
ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Η πίεση συνεχίζεται από τους Ροζ. Κριτικός δεν μπορεί να πάρει και θα τραβήξει για τον αντιπαλό του. Δύο μαρτυρίες για αντιαθλητικό από την πλευρά των Slaughters. Απλό φαουλ έχει δοθεί. Πάει ο Ορφανίδης για να επαναφέρει για τον Κοντούλη. Μαρούγκας έρχεται σε πάσα στον αέρα, βρέθηκε και ο Ορφανίδης για να πάρει την μπαλά. Πάσα έξω εκεί όπου είναι ο Μαρούγκας, σηκώνεται για τρεις. Ανενόχλητος πήρε το rebound ο Παλιμέρης και ο Μπογάς με σχολείται και σκόραρε. Αδράνης εδώ η άμυνα, 54-50. Στρατομήτρος έχει γρήγορα στην άλλη πλευρά, κατεβάζει το χέρι όμως ο Μαρούγκας και έχουμε και τεχνική ποινή στον παγκό των Slaughters. Γιατί υπήρξαν κάποιες έντονες διαμαρτυρίες. Ενώ τα λέει τώρα και με τον Ορφανίδη ο ρεφερί. Να δούμε τώρα. Ο Στρατομήτρος θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής που έχει δοθεί στον παγκό. Την χάνει και στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι δύο βολές του φάουλ με εκτελεστή και πάλι τον ίδιο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Μειώνει σε 54-52. Κοντούλης. Άσης αριστερά, Ορφανίδης, Μπογάς τώρα. Κοντούλης έχει βρεθεί πίσω από τα 6-75 για να πάρει αυτό το σουτ. Κοντικός μαζεύει και επιλέγει τον Λιόνι. Κράτησαν οι Pacers. Λιόνις, Στρατομήτρος από κοντά, το χάνει από τα δεξιά. Μαρούγκας. Το δύο Παλιμέρη στην άλλη πλευρά. Το να χτυπήσουν γρήγορα εκεί στην επίθεση Ροζ. Ορφανίδης θα πάρει, δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη για ένα τρίποντο και να το! 57-52. Βρήκε ευκαιρία, είδε ότι δεν θα κάνει πάνω του. Και είπε και ευχαριστώ στο συν 5 πλέον οι Slaughters. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι Ροζ και θα αναγκάσουν σε λάθος Spacers. Από η πίεση αγχώνει κάπως εδώ τους φιλοξενούμενους και φέρνει και πάλι σε θέση επίθεσης τους Ροζ. Πυροβογάς. Κοντούλης. Μαρούγκας άφησε έξω, Ορφανίδης και αυτό όχι. 5,5 λεπτά ακόμα για το τέλειο στο συν 5 οι Slaughters. Μέσα στη γωνία. Παραλίγο να μην φτάσει πάλι στον Στρατομήτρο. Βασικά δεν έφτασε γιατί παρενέβη ο Μαρούγκας. Κατοχή ωστόσο είναι και πάλι για τους Ιγκουάνα. Κρετικός. Έχει όρθιο το βλέμμα του, βλέπει τις κινήσεις. Ανδριώτης στα 7. Λιόνις. Κριτικός, τελειώνει ο χρόνος, δεν τρέχει να αντιληφθεί. Η Iguana Pacers σου έμεινε η μπάλα στα χέρια. Δεν βρήκαν διαδρόμους, δεν βρήκαν κάποιο χώρο για σουτ. Παραμένει έτσι και το 57-52. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μαρούγκας. Είδε και πάλι. Αυτός θα είναι ο εκτελεστής και θα το βάλει κιόλας. 60-52. Στο συν 8 πλέον η διαφορά. Τα μακρινά σου δίνουν τη λύση.
της Ροζ. Μπάλα παραμένει στην κατοχή των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έχουν 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Παπαζαχαρίου θα επαναφέρει. Φύρε και πάλι από το Στρατομύρο για παίζει με τον κριτικό. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι με το δεξί χέρι. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Λιώνης προσπάθησε και υπάρχει φάουλ τον Παλιμέρη. Νωρίτερα στα αυτιά του και ο κριτικός. Είδε την μπάλα να του χαλάει χατήρι. Εύστοχος στην πρώτη, 60-53. Αμένει η δεύτερη. Ορφανίδης. Αλιμέρης. Μπογάς. Δεν θα το σκεφτεί ιδιαίτερα. Ήταν πολύ κακό όμως το σιούτ. Στρατομύρος τώρα με χώρο μπροστά του. Μαρούγκας πήδηξε εκεί. Έχει ακουμπήσει το ταμπλό και μετράει κανονικά το καλάθι. 60-55. Προσπάθησε εκεί. Μπήκε δυναμικά στην άμυνα ο Μαρούγκας. Αλλά τελικά ήρθαν οι δύο πόντοι για τους Pacers. Τους 5 διαφορά. Τελευταία 4 λεπτά στο μάτς. Μάζεψε και πάλι ο Παλιμέρης, θα χάσει όμως. Στρατομήτρος αημόνος του τάπα τώρα τον Μπογά. Τελέξε να μην πασάρει ο Στρατομήτρος. Βρήκε όμως μπροστά του τον Παλιμέρη να του κλείνει το φως. 19 δεύτερα. Έχουμε αλλαγές με τον Παναγιωτόπουλο να επιστρέφει. Βασικά μία αλλαγή υπήρξε, ο Παναγιωτόπουλος μόνο μπήκε στο μάτς. Και έχουμε και time out για τους Iguana Pacers. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά μας απομένουν ακόμα για να φτάσουμε στο φινάλε. 60-55 το σκορ. Οι Slotters έχουν πάρει το προβάδισμα, έχουν πάρει και ένα με ένα, μια απόσταση 5 πόντων η οποία θα μειωθεί τώρα από το τρίποδο του Στρατομήτρου. 60-58. Προσπαθεί με νύχτα και με δόντια ο Στρατομήτρος να κρατήσει κοντά την ομάδα του. Μπογάς. Μαρούγκας, ωραία παιχνίδι τον αντίπαλο του. Πάει στο φλότερ, προλαβαίνει την άμυνα του κριτικού και σκοράρει για το 62-58. Κλέψει κιόλας τώρα, όχι δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Αυτός έβγαλε εκτός την μπάλα. Κατοχή για Pacers. Ανέφερε ο Στρατομήτρος ο Βαζαχαρίου. Στρατομήτρος από πολύ μακριά με τη βοήθεια του ταμπλό. 62-61. Μόνος του θα κάνει όλα. Τελευταία 3 λεπτά τώρα στο μάτς. Θα απαντήσει, ο Μπογάς. 65-61. Μία σου και μία μου. Πίεση τώρα κριτικός, δεν θα μπορέσει να πάρει. Παναγιωτόπουλος. Περνάει από τα δεξιά, πολύ ωραία κίνηση. 67-61. Κριτικός θα να βάλει κοντά στην ρακέτα τον αντίπαλό του. Κερδίζει το φάουλ τον Παναγιωτόπουλο. Αλγέρης τώρα επέστρεψε στο παρκέ για λογαριασμό των Slotters. Πρώτη.
χέρια του και ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή του. Έτσι και αυτή. 0-2. Η μπάλα θα μπει στο παρκέ από το πλάι. Ορφανίδης. Παναγιωτόπουλος. Βγήκε πάλι γέρις εκεί. Ορφανίδης. Παρενέβηκε. Και έκλεψε την μπάλα ο Στρατομήτρος Παπαζαχαρίου. Το κόψιμο του λιώνει. Κοίταξε σε λάθος χρόνο ο Παναγιωτόπουλος. Το έκανε το φάουλ. Έχουν φτάσει ήδη τα 5 ομαδικά οι Ρος. Με στο γεύμα βολές τώρα για τον Λιώνη. Ο Λιώνης που δεν θυμάμαι αν έχει ξαναπάει στην γραμμή σήμερα. Και αυτό στην πρώτη. Γενικά αρκετές χαμένες ευκαιρίες από την γραμμή των βολών για τους Iguana Pacers. Σε ένα σημείο κιόλας του παιχνιδιού που τα πάντα μετράνε. Εκτελεί για την δεύτερη. Θα στοχίσει και σε αυτή, αλλά δεν μπορούσε να καθαρίσει το ρυπάνο ο Παναγιωτόπουλος. Παραμένει στην επίθεση Iguana Pacers. Προσποίηση από τον Παπαζαχαρίου και εκτέλεση στη συνέχεια, όχι. Κριτικός δεν θα μαζέψει, θα το κάνει ο Μαρούγκας. Και υπάρχει και φάουλ από τον Στρατομήτρο. Ποιος θέλει να σταματήσει τη φόρα του αντιπάλου του. Κάνοντας το τρίτο ομαδικό των Iguana Pacers. Ορφανίδης. Μαρούγκας κρατάει, τσεκάρει και το ρολόι. 7 δευτερόλεπτα απομένουν. Μη μας το πλάι, υποπίεση το τρίποντο. Παναγιωτόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει και το πανηγυρίζει στα καλάθια αυτό το rebound. Κέρδισε για το φάουλ στην συνέχεια της φάσης. Είναι το τέταρτο. Και έχουμε και νέα διακοπή για time out. Παναγιωτόπουλος στην γραμμή. 1:27 πριν το τέλος. Θα μετάξει από σκουπί για την πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Είναι στις δύο βολές από τον Παναγιωτόπουλο. Λιώνης. Μπάλα αυτός τον Παπαζαχαρίου. Είδε την κίνηση του Ανδριώτη και καλά θα τον Λιώνη στην συνέχεια. 67-63. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στο μάτς. Μαρούγκας. Κρατάει. 54 ακόμα. Σηκώνεται για 2 και κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 69-63. Και η σύνδρα από τους Slotters Fault κιόλας. Τον Ορφανίδη. Μαρούγκας βρίσκεται ένα πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι. Σε απόσταση πλέον 6 πόντους, 6 πόντων με συγχωρείτε, οι Slotters. Και στη γραμμή τώρα ο Παπαζαχαρίου. Μέσα η πρώτη. Ο
69-64. Θα χάσει την δεύτερη. Γεια σου όμως Ζάμπη. Στην διεκδίκηση λοιπόν ο Ανδριώτης. Κατοχή. Περνάει στα χέρια των Σλότερς. Ο Στρατομήτρος ζητάει από τους παίκτες να μείνουν ψηλά για να πιέσουν. 38-4 ακόμα. Μαρούγκας κύριε. Και τώρα ο Ορφανίδης. Στα χέρια του Μαρούγκα, ζητάει ο Ορφανίδης, με λίγο ρίσκο ήταν αυτή η πάσα. Παναγιωτόπουλος του ζητάνε να ρίξει το τρίποντο, δεν θα το κάνει όμως. Θα το κάνει τελικά. Βρίσκει σίδερο, ο ίδιος όμως διεκδικεί το rebound, θα το πάρει και θα βάλει το καλάθι για δύο. 71-64. Μπορεί να μην βρήκε το τρίποντο, βρήκε το τρίποντο όμως στη συνέχεια και τελειώνει τη δουλειά. Θα κάνει πλέον το 2-2 οι Slotters. Φτάσουν στην δεύτερη νίκη τους. Μια προσπίση από τον Λιόνι, καλάθι στην συνέχεια, 71-66. Και φινάλε λοιπόν, νίκη για τους Slotters. Θα ξεπεράσουν το εμπόδιο και τον Iguana Pacers, οι οποίοι αν και με μόλις 5 παίκτες το πάλεψαν πάρα πολύ το παιχνίδι. Ωστόσο οι Ρόζ θα πάρουν την νίκη με 71-66.